Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο μετά του Τραμπ, γιατί τα παρακολουθείς όλα τις διεθνείς ναι, κύριε, Τα, κινήσεις. τα παρακολουθώ και τα παρακολουθώ με τεπιτάσεις και με τα πλήστης όσης προσοχής. Νομίζω ότι είναι και η τελευταία έξαρση, για την ώρα τουλάχιστον, ε, μιας κατάντιας, μιας αυτού που λέμε μέχρι σήμερα, δυτικό καπιταλιστικό σύστημα και αυτό που έχουμε ονομάσει εμείς συλλήβδιν δύση. Έτσι, mm -hmm. μεταξύ μας, έτσι, δεν λέμε η δύση και η δύση και η δύση. Δες το που είναι η δύση αυτή τη στιγμή. Είναι De. με... Δύο. Ε, έχει δύση προπολού. Το πρόβλημα είναι ότι σαπίζει και ο ήλιο τη. Δηλαδή. Ε, ε, και πώ να μην γίνει αυτό, όταν έχει τέτοιε τεράστιε ενδοκαπιταλιστικές συγκρούσεις και κόντρες, ναι. θα την πληρώσει ο λαός, Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή νομίζετε ότι πάβει να είναι διχασμένη η Αμερική σε φιλιοπολεμικό κλίμα. Νομίζω ότι αυτό το ηρωικό, το φάικινγκ, είναι μπράβο, κάτι το οποίο. Βλέπουμε μια Αμερική με πολύ, πολύ βία. Με πολύ, πολύ βία, βία, με πολύ, άνταση, και με θέλω πολύ σε ρωτήσω, ένταση. Θέλω να ρωτήσω μετά από αυτό το περιστατικό, ουσιαστικά ο Τραμπ γίνεται πρόεδρο. Εγώ νομίζω ή ότι ή είχε όχι. διαφανεί ότι πήγαινε να γίνει πρόοδο και πριν από αυτό. Α, μάλιστα. Ε, φάνηκε από του χρηματοδότε. Τα πρόσωπα στην Αμερική έχουν μικρά σημασία. Έω και ανύπαρκτη, θα σα έλεγα. Εκτό και αν πρόκειται για πολύ μεγάλε προσωπικότητε που είναι καβάλα στο κύμα σε πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Σωστά. Ναι. Ε, εντάξει, δηλαδή να έχει ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να έχει αυτό, να έχει εκείνο. Δεν είναι όμω έτσι. Και δείτε. Ε, τι σημαίνει η χρηματοδότηση, τι σημαίνει ο άνθρωπο. Εδώ πήρε αντιπρόεδρο έναν τύπο που του εξασφαλίζει λεφτά. Πρώην ε, πεζονάκι. Τον Όποιο αποκαλούσε... τον έλεγε Ναζί, τον έλεγε Χίτλερ, τον έλεγε έτσι, τον έλεγε αλλιώ. Δεν, δεν οροδούν προουδενό. Είναι μία μάχη πατάω επιπτωμάτων. Και φαίνεται. Αυτό το πράγμα φαίνεται. Τώρα, να μου πείτε ότι είναι μεγάλη μία χώρα και θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μία χώρα. Όταν οι πολίτε φωνάζουν από κάτω, υπάρχει σκοπευτή εκεί πάνω που σέρνεται. Υπάρχει σκοπευτή εκεί πάνω που σέρνεται. Εγώ το πρώτο πράγμα που φαντάστηκα μόλι είδα την απόπειρα, θα σα πω ποιο είναι. Πόσε ταινίε θα βγουν και ποιο θα παίζει το ρόλο του Τραμπ. Ναι. Το έχω δει τόσε φορέ το κομμάτι ε, δολοφονία Αμερικανό πρόεδρο χίλια που με έχει κουράσει. Αλλά για βάλτε το κεφάλι σα να σας σκεφτείτε. Πόσου μοναχικού λύκου έχετε τον τελευταίο καιρό, Αγέλη, ολόκληρη. Ναι. Και στην Ευρώπη, και εδώ, και εκεί, και παραπέρα. Εντάξει, το να βγάλει μπροστά πέντε άτομα ε, με ιδιότητε ε, ψυχικέ διαφορετικέ από του άλλου και να του επιτρέπεις να φτάνουν μέχρι την οροφή, σημαίνει ότι από κάτω είναι σάπιο πολύ πράγμα. Είναι πολύ πράγμα. Και Ας. τώρα αλλάζουν τη, τη ρητορική στη μάχη του και τραβάνε. Και τώρα τραβάνε πίσω κατηγορίε, δικαστηρία αλλάζουν τα πάντα. Στη ζωή σου και στη ζωή μου, τι αλλάζει. Στη ζωή μα και στη τι ζωή αλλάζει. σου, για να έρθουμε τι και εδώ αλλάζει. στην εσωτερική Σκέψου, επικαιρότητα. Όταν η χώρα αυτή εδώ έχει πάρει απόφαση να είναι όχι απλώ προπύργιο του ΝΑΤΟ, mm -hmm. αλλά η έναρξη ε, διαδρόμου για την εξυπηρέτηση του πολέμου που έχει στήσει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Εγώ ε, ε, μπορώ να σκεφτώ ότι φέτο το καλοκαίρι θα είμαι πολύ περήφανη που η χώρα μου έγινε διάδρομο. Ναι. Διάδρομος έγινε η χώρα μου. Ομολογημένα, συμφωνημένα και αποφασισμένα. Διάδρομος Γιατί να αισθάνομαι ασφαλή, που είμαι διάδρομο να περνάνε από πάνω μου τα στρατά. Πάμε λίγο στα εσωτερικά και πάμε εδώ στην καθημερινότητα. Και ολοκληρώθηκε και μαθαίνω. Βεβαίω, εσωτερικό. Απλά, επειδή μόλι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και οι πληροφορίε μα λένε ότι. Θα υπάρχει εντός των επόμενων ημερών από το αρμόδιο Υπουργείο ανακοινώσει σχετικά με τα τιμολόγια του ρεύματο και τις ενισχύσει που θα δοθούν στους, ε, στους πολίτες ώστε να αποφευθεί αυτή η πολύ μεγάλη ψαλίδα που θα ζήσουμε στα επόμενα τιμολόγια, τι εντός των επόμενων αυτό? ημερών. Άρα, τι ακρίβεια, τιμέ ρεύματο, λέγαμε. Ε, εγώ έχω την εντύπωση ότι κάποιο αποφασίζει να δώσει μάρκε σε κάποιον για να παίζει στο καζίνο. Θα δώσει λίγε δωρεάν μάρκε για να παίζει στο καζίνο. Ο τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή παίρνει και αγοράζει ρεύμα ω καταναλωτή είναι καζινικό. Εντελώ. Παίρνει, λογαριάζει, ποιο σου δίνει μια έκπτωση εδώ, ποιο σου δίνει μια έκπτωση εκεί, το μπλε τιμολόγιο, το κίτρινο τιμολόγιο, το πράσινο τιμολόγιο. Ε, αγορά έχει για, για να ενισχύσει ναι. τον ανταγωνισμό ναι, και ναι. να προσωπικά ναι, ναι, όχι. ανταγωνισμό. Προσέχει πω μετατρέπεται ένα βασικό αγαθό σε αντικείμενο τζόγου. Έχει χρηματιστήριο ενέργεια. Άρα έχει τζόγο εξορισμού. Πες το χρηματιστήριο, το φω σου. Πα να βάλει το κουμπί. Παλιά πήγαινε και έβαλε το κουμπί και έλεγε: το κουμπί. Ήταν η mm -hmm. Τώρα πριν πατήσει το κουμπί να σκεφτεί. Την τιμή, το χρηματιστήριο, τη ενέργεια, την κιλοβατόρα, πόσο πάει το φυσικό αέριο, πόσο πάει το ηλεκτρικό, ποια έκδοση σου κάνανε, με τι θα αλλάξει. Και έρχεται τώρα το κράτο, ευεργετικά πάρα πολύ, σου λέει: Κοίταξε, σε αυτό το καζίνο παίζει με την τσέπη σου. Ωραία. Σου δίνω και 50 ευρώ ή 70 ευρώ μάρκε. Και παίξε. Διάλεξε που θα παίξει. Υπερπίου είναι. <laughs> Υπερ του τραπεζιού τη ρουλέτα. Μάλιστα. Δεν είναι υπέρ του καταναλωτή. Ο καταναλωτή θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβότερα από ρεύμα. Αν το FJ Solar εδώ την προσφορά, οπότε είσαστε μια Παιδιώσατε χαρά. Ούτε παίρνουν ούτε δίνουν το λογαριασμό να κάνουμε πρόμοκο στο διαγωνισμό μα. Ναι, και, λοιπόν. και τα φωτοβολταϊκά ναι. ούτω ή άλλω είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο πρέπει να ανοίξει ο τρόπο με τον οποίο οι ανανεώσιμε πηγέ τι οποίε έχετε πληρώσει, τι πληρώνετε στο λογαριασμό σα. Δηλαδή κάθε επένδυση την πληρώνετε, αλλά δεν εισπράττε τίποτα πίσω από την επένδυση. Γιάννα, είσαι πόσα χρόνια σε βουλευτή? ε, 24. 24. Τελειώνει το 24. Το 24, 24, 24, ε? 24, Με το 2000. 24. Να σε ρωτήσω. Το 2000. Είμαι. 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 Έχω δει και, κυβερνήσεις και, και, θέσεις, και έχω δει και κυβερνήσει και υπουργού και αποφάσει και χίλια δυο. Έχω δει πρωτοτυπίε. Μαύρα ταμεία έχει δει. Το λέω ε. με βάση την, τα όσα είπε ο κύριο Κασελάκη. Ναι. Ότι όλα τα κόμματα λέει έχουν μαύρα ταμεία. Ε, ο κα, εξειδίων κα... προφανώ. Mm. Κάτι ήρθε και βρήκε. Αυτό όμω είναι επιχειρηματία. Όπω κάνει και. Σα έλεγα τώρα για τον Τζόγο εκεί και αυτό τζογάρι στην πολιτική. Ένα κομμάτι από την περιουσία του, τι απόψει του, τι θέσει του, την ελεύθερη οικονομία, τα χίλια δυο άλλα πράγματα, από πού θα δανειοδοτούνται, ποιοι θα είναι οι χρηματοδότε του, πώ θα είναι. Θα πάμε σε εντελώ αμερικάνικο σύστημα. Μόνο δεν είναι και πρωτότυπο εδώ που τελειώνει. Αριστερό όμω δηλώνει. Ε, μα δεν είναι πρωτότυπο τώρα, ελάτε. Αριστερό. Αριστερό από πού, στο ράφτι. Γιατί ο αριστερό, τι, Γιατί τι έχει και δεν είναι αριστερό, Κασελέξα, α πούμε. Μα εξετάται και πώς, την definition, τι, τι ορισμό δίνει στην αριστερά. Τι σημαίνει η αριστερά δηλαδή. Σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό κράτος είναι αριστερά. Δηλαδή έλεγε ο Σιμίτης σύντροφε και το εννοούσε. Τρελαθώ δηλαδή. Άμα πει ο Σιμίτης σύντροφε ή Άννα Διαμαντοπούλου ή πει ο Κασελάκη σύντροφοι και συντρόφισε. Ε, έχω την εντύπωση ότι χάνει και το νόημα τη λέξη. Ε, το έχει πει νομίζω το σύντροφο και συντρόφο Και, και απευθυνόταν πού, στον Τζίπρα. Στον κόσμο του. Τον Σύρυγα. έλεγε σύντροφο. Τζίπρα. του ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιοι ήταν αυτοί οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Οι όσοι πήγαν και τον ψήφισαν, 145.000 πήγαν και ψήφισαν. Αυτοί όλοι ήταν αριστεροί ή κασελακικοί. Γιατί τον μπερδεύετε. Ε Ενώ το για παράδειγμα, είναι... παράδειγμα στο Κουγκουέσμο δεν θα βρει κουτσουμπικού. Θα βρει αριστερού μόνο. Δεν θα βρει κουτσουμπικού, δεν θα βρει. Το κόμμα είναι πάνω από τον κουτσούμπα. Γιατί ο, ο, ο είναι η κορυφή μια πυραμίδα που η βάση τη είναι ισχυρή και φαρδιά. Άρα δεν οι 145.000 κασελακικοί, Λιάννα, κέρδισαν του αριστερού. Οι 145.000 κασελακικοί, όπω λες, κέρδισαν του αριστερού. Μα δεν υπήρχαν αριστεροί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λε, συγγνώμη, αυτοί που δουλέψανε με τι πλάτε του Καμένου. Mm -hmm. Ήταν αριστεροί, Όχι. Πόλου το λε λοιπόν. Τι με ρωτάνε, ναι? Αφού δεν ξέρει την απάντηση. Προσπαθεί να την λίγο πιο κομμουνιστικά, φανταζιστικά. Ε, 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 ε. Θα σου το πω. Οπορτούνε είναι. Οπορτούνε. Όλοι του. Οπορτούνε. Οπορτούνε. Όφα. Λέγαμε στα νιάτα όπου, μου εμένα. Ε, 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 όπου φυσάει ε, ο άνεμο. Ε, όπου εκεί μυρίζει κάτι λίγο σαν εξουσία. Όπου έχει λίγο γκλαμουριά. Αυτό πρόσθεσε ο Κασελάκη. Λίγο γκλαμουριά. Δεν στο πέραν τούτου. Διότι εντάξει όταν έχει να κάνει με τον Πολάκη. Σου φουνιάζει ο Κασελάκη γλαμουριά. Κουλωμένο γράμμα διαβάζει. Ήθελα να. Όχι, απλώ <laughs> δεν είμαι ποτέ αδιάβαστη. <laughs> ποτέ. Ξέρετε, ω πέντε ώρα το πρωί και είμαι ποτέ. διαβασμένη. Αδιάβαστη λοιπόν, δεν με πιάνει. Είχα... Άμα με αδιάβασε, δεν μιλάω. Είχαμε ένα περιστατικό χθε το βράδυ με τον ναι. Κυριακολάκη να λέει στην κυρία Σιρεγγέλα ένα βούλο. Το διάβασα σήμερα το βράδυ. Είναι μια πρωί. ανακοίνωση τώρα. Ε... Κοιτάξτε, τώρα μιλάτε σαν έναν άνθρωπο που τον έχει πει πατσαβούρα συνάδελφο στον αέρα. Παραμονέωση εκλογών. Μιλάτε σε μία πολιτικό η οποία έχει σταθεί και έχει ακούσει πασόκο να τη λέει: Πήγαινε σπίτι, να πάρει τα χάπια σου. Επομένω, δεν μιλάτε σε κάποιον, για να μην μιλήσω για τα επεισόδια τύπου Κασιδιάρη. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, όποιο πιστεύει ότι στην Ελλάδα με αυτέ τι γυναικοκτονίε, με αυτή την αντίληψη περί γυναικών και με αυτή την προβολή των γυναικών, που σχετίζεται ειδικά τώρα, αυτή την εποχή που είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετρά τα string. Αυτό το ήρθε. Τι γυναίκε τι μετρά ναι. με string, με, 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 ξέκολα, με φωτογραφίε, με τούτο, με έτσι τι μετρά τι γυναίκε. Ποια βγήκε στα 60 με μαγιό, ποια βγήκε στα 50 με μαγιό, πια βγήκε στα 20 με μαγιό. Δεν έχω δει κανέναν. Ναι. εντάξει, κάπου κάπου πρέπει μπορεί να παίξουν για καναλιάγκα με την κυλίτσα του. Μέχρι εκεί σταματάει <laughs> το πράγμα όμω. Ειλικρινά σα το λέω. Η αντίληψη για τι γυναίκε ναι. και ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Δεν θίγεται ούτε ο λιάγκα αυτή τη στιγμή. Πού ναι. Ε, εντάξει, είναι και το στυλ, βέβαια, η γλώσσα θα Μα πήγε πίσω σε μια εποχή που όλα αυτά ήταν φυσιολογικά. Ποια είναι η θέση τη γυναίκα σήμερα, ρε ναι, παιδιά, για να τη σεβαστεί ο Πολάκη. Ποια είναι η θέση τη γυναίκα για να τη σεβαστεί ο Πολάκη. Αν όταν λοιπόν ενστερνίζεσαι ω κόμμα αυτή τη θέση και τη θέση να την έχει μέσα. Ε, τι να σου πω, από εκεί και μετά τα βρει όλα φυσικά. Τη είπε βούλο το, οκ. Okay, και ο Κασελάκη βγήκε. Το, οκ. Okay δεν πάει ούτε καλά, έκανε. Mm -hmm. ε, 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 πάει στο, ποιο είχε προσδοκίε για κάτι καλύτερο από τον Κασελάκη. Από τον Πολάκη. Από τον Πολάκη. Ποιο είχε. Ναι. Ποιο είχε, ναι. ποιος είχε. Π, 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 πείτε μου, είναι το Άκη πια. Είναι... Η Κρήτη να, έχει βάλει ένα Άκη σε, σε όλα τα ονόματα. Να σα πω τη μαύρη μου αλήθεια, έχεις... εγώ είχα. Εσύ είχε αυτή από, από τον Πολάκη. Ναι, περιμένω μετά από τόσο καιρό, δεν θα περίμενα να χρησιμοποιηθεί αυτή η γλώσσα. Ο Πολάκη έχει κόρη, δεν έχει. Δεν ξέρω τι έχω γυναίκα. Τα... Έχει γυναίκα και έχει και κόρη, νομίζω. Δεν γνωρίζω. Αυτό είναι αντανάκλαση στη μούρη του. Το βούλο το δείχνει έλλειψη ψυχραιμία. Το σκάσε μπορεί να δείχνει ε, ξέρω εγώ, έλλειψη ψυχραιμία. Ε, δεν το βρίσκω σε σεξιστικό γιατί θα μπορεί να το πει και σε άντρε σε χίλια δυο. Αλλά και η αντίληψη ότι στι γυναίκε πρέπει να φερθεί διαφορετικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια γυναίκα δεν τη χτυπά, αλλά με έναν άντρα πλακώνεσαι. Mm -hmm. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί Μελιάνα, είναι σαν να υπαγορεύουμε το... συγκεκριμένε συμπεριφορέ. Να κλείσουμε με κάτι πολύ σοβαρό. <Τι> ναι. 4.000 άνθρωποι κοντά μένουν οριστικά άνεργοι. Μετά από πέντε χρόνια τρομακτικό αγώνα. Αναφέρεστε <Τι> τη <Τι> Λάρβα. Νεκρώνει μια περιοχή ολόκληρη. Μια βιομηχανία η οποία ήταν εθνικού βεληνικού και στρατηγική θα πέσει στα χέρια ενό ιδιώτη. Σε μια εποχή που τα προϊόντα τη είναι ζητούμενο σε ολόκληρο τον κόσμο και γίνεται χωρί καμία προστασία για αυτού του ανθρώπου, απολύονται, δεν θα περάσει τόσο εύκολο όσο νομίζει κανένα. Θυμίζω, μια και τώρα πιάσαμε την επικαιρότητα. Και η Διαμαντοπούλου έφερε ένα νόμο για να δείτε τη δύναμη του λαού, που ήταν υπερψηφισμένο σχεδόν πλειοψηφικά από το σύνολο τη Βουλή πλην Κουκουέ. Αναφέρεστε τον εκπαιδευτικό. Δεν, δεν, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Καλημέρα, Αλιάνα. Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα μην πολύ. Μην νομίζετε ότι θα περάσει έτσι, Αυρόχη, ποσί αυτό ή ότι θα περάσει όλη η ψυχική δομή και όλη η απεξάρτηση με το νομοσχέδιο που έχουν φέρει το κατάπτυστο. Γιατί εμεί είχαμε κινητοποίηση σήμερα, θα υπάρχει και κινητοποίηση αύριο στη Λάρκο. Δεν θα αφήσουμε να περάσουν αυτά που μετατρέπουν το πρόβλημα των ανθρώπων σε ιδιωτική πηγή πλούτου. Προτάσει θα πάρει. Πρωτάθλημα νομίζω ότι φέτος έχουμε πολύ γερές πιθανότητες να το πάρουμε και περιμένετε, περιμένετε. Γεια σου Λιάννα, ευχαριστούμε <χει> πολύ.